Μία εκδήλωση εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην γυναίκα, λόγω και τη παγκόσμια ημέρα, που απευθύνεται στο ασθενέ, αλλά όχι και αδύναμο φίλο. Και αυτό δεν νομίζω ότι το καθιστεί κανεί. Στο ιατρικό θέμα που θα αναλυθεί στην απόψινή εκδήλωση από του εθνικού ομιλητέ και κυρίω από τον αναπληρωτή πρίσταμη του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Ζωγράφο, η γυναίκα είναι ισχυρή. Και αυτό το αποδεικνύει στη μάχη που δίνει για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο του μαστού όταν αυτό τη χτυπήσει την πόρτα. Η σημερινή μα εκδήλωση λοιπόν είναι αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού. Σημασία έχει η ενημέρωση, σημασία έχει η ενέργεια, σημασία έχουν τα μηνύματα που θέλουμε να βγουν μέσα από αυτή την διημερίδα που διοργανώνουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την τιμή που μας έκανε ο καθηγητής κ. Ζωγράφος με την ομάδα του, με την συνομική ομάδα, να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Ενότητας Μεσσηνίας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον υπεύθυνο των πάντων υγείας της Περιφέρειάς μας, τον κ. Άγγελο Φρουνά, Περιφερειακό Σύμβουλο, καταγόμενο από τη Μεσσηνία, γιατρό, ειδικευόμενο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνας, που έχει πολύ περισσότερους και αυξημένους ρόλους πάνω σε αυτό το τομέα και αυτούς τους ρόλους δεν τους έχει μόνο τυπικά, αλλά με τις πρωτοβουλίες του και με την βούλησή του και με το πάθος που διακρίνει σε αυτό το τομέα, θέλει και μπορεί να προσφέρει και στην Μεσσηνία αλλά και σε όλη την περιφερειά μας ευρύτερα. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ εκ μέρους του Δημάρχου μας να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση που στόχο έχει την πρόληψη. Την πρόληψη για μία νόσο που δυστυχώς βρίσκεται στην πρώτη θέση για τις κακοήθειες στις γυναίκες, τον καρκίνο του μαστού. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, με όραμα την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση, πολλές εξ αυτών έχουν σωθεί. Οργανωτή του κέντρου μαστού στο νοσοκομείο, θα το πούμε για αυτό, στο νοσοκομείο μας είναι τα πράγματα. Επομένως, κύριε καθηγητά, η δουλειά που κάνετε έπιασε τόπο. Κάτι κάνουμε και εδώ στο νοσοκομείο Καλαμάτα, όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Κυρία Πρόεδρε της Ιατρικής Εταιρείας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά της Ιατρικής Υπηρεσίας και κυρία Διευθυντή και Δήμητρια του Νοσοκομείου μας. Εάν ακούσει κανείς το πόσες γυναίκες είπαμε, θα καταλάβει γιατί αυτή η διημερίδα έχει τόση επιτυχία στις προσπονήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός. Ως Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας και εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας, την ομάδα η οποία εργάστηκε και φαντάζομαι συνεργάστηκε πραγματικά για να διοργανώσει αυτή την επιστημονική ημερίδα, η οποία θεωρώ ότι δεν πλαισιώνεται μόνο σε ένα στενό επιστημονικό πλαίσιο, αλλά έχει και ένα πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα που αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες της νομού μας αλλά και της περιφέρειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα που συναντάω μετά από αρκετά χρόνια τον καθηγητή, τον κύριο Ζωγράφο, τον καθηγητή της χειρουργικής. Όταν ήμουν ειδικευόμενη και εγώ στην Ιπποκράτη, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε πραγματικά. Θέλετε, βάζεις απέναντί σου. Αυτό που σημαίνει γνώση. Η γνώση είναι προϊόν έκθεση δεδομένων, αλλά και των δυνατοτήτων της επιστήμης. Ο σκοπός λοιπόν αυτών των ημερίδων είναι η ενημέρωση, αλλά η ενημέρωση δεν ξέρετε να περνάει με το αίσθημα του φόβου. Διότι το να διωκώσεις δεδομένα είναι εύκολο. Το θέμα είναι να τα βάλεις στην πραγματική τους διάσταση. Και αυτός είναι ο σκοπός ενός γιατρού ή ενός, αν θέλετε, αυτός, οι οποίοι καθοδηγούν την ιατρική σκέψη, την ιατρική γνώμη. Καρκίνος. Ο καρκίνος είναι νεόπλασμα από επιθυλιακά κύτταρα. Τα επιθυλιακά κύτταρα είναι αυτά που καλύπτουν όλη την επιφάνεια του δέρματος στο σώμα, αλλά και τις επιφάνειες εσωτερικών οργάνων, τις κοιλότητες, τους αδένες και τους πόρους. Υπάρχουν και άλλα νεοπλάσματα, τα οποία σχηματίζονται από άλλους ιστούς του σώματος, όπως είναι ο νευρικός ιστός ή ο συντετικός ιστός. Εδώ θα εξετάσουμε τα νεοπλάσματα τα καρκινικά. Αυτός ο έλεγχος, το πόσα θα νεκρωθούν και ποια θα βγουν, υφίσταται, υπάρχει ένας έλεγχος πάνω σε αυτό. Δεν είναι μια ανεξέλεγκτη διαδικασία. Αυτό ο έλεγχο λοιπόν λέγεται απόπτωση. Τι βλέπετε του παράγοντε κινδύνου όσον αφορά την ηλικία?
Μεγαλώνοντας βλέπετε ότι αυξάνεται και ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού. Στη δεκαετία δηλαδή 60 έως 70 έχουμε μία γυναίκα στις 13 πιθανότητα να νοσήσει. Μία δεκαετία πιο κάτω είναι μία στις 22 γυναίκες. Και ούτως καθεξής. Μεγάλη σημασία έχει το οικογενειακό ιστορικό και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Υπάρχει ο οικογενής καρκίνος 5-10% με μεγάλα εξταγωνίδια BRCA1 και BRCA2, καθώς και ο κληρονομικός καρκίνος που σχετίζεται με πρώτο βαθμό συγγένεια. Ακόμα έχει σημασία η ηλικία διάγνωσης. Ο καρκίνος της οοθήκης, ο αμφωτερόβλεπος καρκίνος του μαστού και ο καρκίνος μαστού σε άνω. Να δούμε τώρα τις παθήσεις του μαστού που μπορούν να έχουν παράγοντες κινδύνου. Είναι η μη υπερπλαστική νόσος, όπως είναι η πορεκτασία, η αδένωση, το ινοαδένωμα, η μαστίτιδα. Άλλο μπορεί να είναι η υπερπλαστική νόσος χωρίς ατυπία, δηλαδή η απλή υπερπλασία των πόρων ή των λεπίων. Συνεχίζουμε με τους παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να είναι η ηλικία που έχουμε την αρχή. Αν είναι μικρότερη από τα 12 έτη. Η επινόπαυση. Αν είναι μεγαλύτερη της ηλικίας των 55 ετών. Οι άπνες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν. Και βλέπετε με κάθε διακνοποίηση μειώνεται και ο κίνδυνος. Και η γαλουχία. Ο οποίος μειώνει κατά 4% κάθε 12 μήνες. Η λήψη αντισυλληπτικών. Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με τα εστρογόνα και προγεστερόνη είναι μόνο εστρογόνα. Ο πυφνός μαστός. Η ακτινοβόληση του θώρακα. Τα πράσπους κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι το αλκοόλ, η μη σωματική άσκηση, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, το στρες, και ο δείκτης μάζας σώματος. Πολυγενική συμμετοχή στον καρκίνο του μαστού. Επειδή πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο μαστικό αντικείμενο, δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Προσπαθήσω να σας τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσω λέγοντάς σας μια ιστορία. Την ιστορία της Αντζελίνα Τζολί. Νομίζω όλοι την ξέρουν. Είναι μια πασίγνωστη ηθοποιός, μια πολύ πετυχημένη και μια πανέμορφη γυναίκα. Μία γυναίκα η οποία φαίνεται να τα έχει όλα. Και ξαφνικά, το 2013, απασχολεί όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την απόφασή της να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή και 2 χρόνια αργότερα οθικεκτομή. Κάποιος που δεν ξέρει, εύλογο είναι να ρωτηθεί πώς γίνεται μία γυναίκα η οποία βγάζει χρήματα κυρίως λόγω της εμφάνισής της, να επιλέξει να αποχωριστεί το σύμβολο της τελικότητας τάστης και χωρίς μάλιστα να έχει καρκίνο. Για να δούμε όμως λίγο τι την οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Η μαμά της πέθανε σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο οθικών. Η γιαγιά της πέθανε από την ίδια νόσο σε ηλικία 45 ετών. Η θεία της σε ηλικία 61 ετών πέθανε από καρκίνο του μαστού. Στη φωτογραφία, την οικογενειακή, βλέπουμε συνωμένους και όλους τους άλλους γονείς από την πλευρά της μαμάς της, όπου έφτασε από καρκίνο. Λόγω λοιπόν αυτού του επιβαρημένου οικογενειακού ιστορικού, οι γιατροί συμβούλευσαν την Αντζελίνα Τζολί να υποβληθεί σε γονιδιακό έλεγχο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η μαμά της δεν κληρονόμησε μόνο την ομορφιά της, αλλά και ένα μεταλλαγμένο γονίδιο, τον BRCA1. Ανήκει στο πρώτο καρκίνο του μαστού, να τον εντοπίσουμε και να τον προλάβουμε πριν γίνει και κλινικά βαθμός. Όπως είπε και η κυρία Καφία, μας δώσει το τέλειο από εδώ για τους υπόλοιπους και συμπαθητικό ιστό, λέμε παλαιγνικό ιστό και λίγος. Τα δόντα είναι τα έφανα και παραγωγή βάλαθμο, στην αλληλογία, το οποίο μέσα από το χώρο εδώ βλέπει στη δύο. Σημαντικά το βλέπουμε, η κάτω εικόνα είναι κάτω εικόνα βλέπουμε σημαντικά πώς είναι αυτός ο λίγος καρκίνος του μαστού.
DCIS είναι το PC του επορογένειας καρκίνωμα και όταν δεν έχει σπάσει σε χειρακή ή διεκτική μεμβράνη, έχουμε το ότι που είναι το πολυμένιμο του καρκίνου. Τώρα, η νοσοκρατία είναι μια απεικονιστική μέθοδος με χρησιμοποιεί αυτή την ισχύ, όπως ξέρετε, συνεπώς επιβάλλεται μια σύνδεση στην εκτέλεσή της. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν κάνουμε κάποια γυναίκα διεκτική μεμβράνη, θα σε ένα χρόνο γυναίκα από κάτι. Σήμερα δεν έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή. Κάποτε είχαν ξεκινήσει. Σήμερα στην Αμερική κάτι πάει να γίνει με το πέμμα, αλλά πρακτικά δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι πάρα πολύ ακριβή εξέταση. Μπορεί να αναδείξει και κάποιες βλάβες που είναι πολύ μικρότερες από αυτά τα 3 και 5 χιλιοστά που μπορούμε να δούμε στην. Ναι, να απεικονίσουμε στην μαστογραφία. Και επεμβατικά τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι μέσα στις κατευθυνόμενες επεμβατικές πράξεις που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ για να διαγνώσουμε, για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ή δεν είναι. Είναι η μαστογραφία, είπαμε, είναι μια απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί όμως αυτή την αισχή. Βλέπετε, υπάρχει κάτι εδώ που λέει κίνδυνος, κίνδυνος. Μπορεί η κυταρολογία να συμβάλλει και αυτή με τη σειρά της στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η κυταρολογία μπορεί να εξετάσει δείγματα από παρακτήριση με ελπί βελόνικου, τη λέμε FNA, να εξετάσει δείγματα από έγκλημα θηλής, το οποίο μπορεί να είναι είτε αυτόματο είτε με αναρρόφηση να το πάρουμε, έγκλημα των πόρων και μπορεί να εξετάσει και τυπώματα ιστού μικρών ιστοτομαχηδίων, τα οποία ήδη υπουργού είτε διεγκριτικά, επίμονα χειρούργια πατένα, είναι εκτιμήσει χειρουργικά όρια. Στις κατευθυντήριες οδηγίες που έγιναν ένα συνέδριο και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες στη χειρουργική οπολογία του Μασού το 2012 από την αιγίδα της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής και του κ. Ζωγράφου για κάθε ειδικότητα που ασχολείται με το μαστό. Στην πράξη όμως, δεν θα πρέπει να πει έτσι. Θα έπρεπε να πει, για συγγνώμη, πρόεδρε, με φέρνεις, μου διαγνώσεις κάτι, με βλέπεις κάτι, με προβληματίζεις, τι είναι αυτό, με οδηγείς στο χειρουργείο, μου αφαιρείς ένα κομμάτι από το μαστό μου, κάνοντας και μια επιβάρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας, αν θέλετε, εκτός των άλλων, εμένα όμως μου καταλήγεις μια τομή, ένα πιθανά βαφούρωμα ή οτιδήποτε άλλο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργικό βεβαίως, και όλα αυτά για να πεις ότι δεν είχα τίποτα. Άρα είναι μια άδικη επέμβαση. Αυτή την αδικία λοιπόν της επέμβασης έπρεπε να αποκατασταθεί. Πείτε όμως ότι, εντάξει δεν πειράζει παιδί μου, για την υγεία σου θα κάνεις όλα, προκειμένου να ασφαλίσεις την υγεία σου, ας κάνεις και την επέμβαση άλλη. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά αν ήταν και καρκίνος αυτό, δεν έφτανε. Έπρεπε να χειρουργηθεί και δεύτερη. Για χειρουργικά όρια, για λεμφαδένες μασχάλης, στα οποία ο κύριος Λέσκης μετά. Άρα λοιπόν, υτερνητικό είναι το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης της εκτομής του κομματιού αυτού, είτε θετικό, ήταν άδικο για εσάς, διότι στην μία περίπτωση φυσική υπέστησες, υποστήκατε μία άδικη χειρουργική επέμβαση. Εάν δεν είναι καρκίνος, θα πρέπει να υποστηκά η μία. Έχει λοιπόν την τεχνολογία να αποκαταστήσει όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτές τις τις αρκίες της έλλειψής της και βρίσκει λοιπόν μηχανήματα, συσκευές, στερεοτακτικές, λέμε γιατί μια φωτογραφία έχει ένα μήκος και ένα πλάτος. Δεν έχει βάθος, δεν ξέρει πόσο βαθιά είναι. Δεν σε λέει τηλεοράσει. Θρυπή, λέμε τώρα έχει έργο θρυπή. Σου δίνει και γυαλιά για να έχει την αίσθηση του βάθους. Και κάνεις μια θαυμάσια, αν θέλετε, απολαμβάνει τα μάτια μια εικόνα. Όμως οι κοινές αυτές εξετάσεις που κάνουμε στην καθημερινότητα έχουν δύο διαστάσεις. Έρχονται λοιπόν οι στερεοταξίες και ειδικά μηχανήματα και υπολογίζουν το βάθος της βλάβης και λύνουν το πρόβλημα αυτό της άδικης χειρουργικής επέμβασης. Πέρασε πάρα πολλά στάδια. Εμείς που ξεκινήσαμε στο Ιπποκράτη, ο Γιαννόπουλος τότε ήταν νέος σαν και εμένα. Βάσει μαγειώτη, και ο Γιάννης ο Κλέσσας. Εντάξει, ο Άγγελος ο Κονάς είναι ο Κονάς, ο Κολαμάνης, την σύγχρονη τεχνολογία,
Εμείς όταν ξεκινήσαμε έτσι πρωτοριακά, με όλη τη σειρά της εξέλιξης της τεχνολογίας, τέλος πάντων, και ήρθε η φάση η τωρινή, δεν βγάζει το δίκτυο που το έχει, και ήρθε η τωρινή φάση της πραγματικά τεχνολογικής εξέλιξης, να μπορείς να αφαιρέσεις το πρόβλημα που υπάρχει με μία μικρή τομή 2-3 χιλιοστών υποτοπική αναισθησία με τον ασθενή να μπαίνει και να βγαίνει την ίδια μέρα. Δηλαδή, να καταφέρεις να κάνει αυτό που κάνει η χειρουργική επέμβαση με γενική αναισθησία, με τοποθέτηση σειρμάτων οδηγού, με εγχείρηση, με τομή, με την αφαίρεση ολόκληρου του κομματιού, το καταφέρνεις με την τεχνολογία πλέον. Και δείτε ένα βίντεο των 2 λεπτών, να το σκεπτικό. Μπαίνει μια ειδική βελόνα που ανοίγει ένα μπάσκετ, το οποίο εγκλωβίζει, παίρνει τη βλάβη, την αφαιρεί και βεβαίως ο βιοπτικός του έργου, εδώ είναι η φωνάδα μας στους Ιπποκράτη νοσοκομείο, η γυναίκα ξαπλώνει σε ένα σχετικά άνετο κρεβάτι, αν δεν είναι πολύ ώρα πιάνεται λίγο, αλλά εντάξει, μπορεί να το υποστεί, έχει λίγο στρώμα, έτσι είναι κάπως μαρακό, εντοπίζεται από τους ακτινολόγους η περιοχή που πρέπει να πάμε και αφού στερεοτακτικά με την κρίση ηλεκτρονικών υπολογιστών υπολογίζεται το βάθος, γίνεται η προετοιμασία του αστυνομικού με διαφορετίες, είναι και ραδιοκύματα που βγάζει από το μελόνι, είναι εξελιγμένοι για να μην κάνουν αιματώματα. Βλέπετε, προσεγγίζει το σημείο που έχουμε εντοπίσει, διακυβεύεται δευτερόλεπτα. Για το, με ποιους τρόπους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αυτό που προαναφέραμε. Η χειρουργική καρκίνου του μαστού άλλαξε ριζικά. Παλιότερα είχαμε πολλές παλιές επεμβάσεις. Πλέον έχουμε πάρει σε πολύ μικρότερες επεμβάσεις. Οι στόχοι βέβαια πάντα είναι οι ίδιοι. Είναι η απομάκρυνση του καρκινικού φορτίου, δηλαδή του προβλήματος τοπικά στο μαστό. Ο έλεγχος περιοχικής νόσου, δηλαδή πρέπει να ελέγξουμε τη μασκαλία χώρα εκεί που παροχετεύεται το πρόβλημα στους λευπαδένες της μασκάλης και παράλληλα με τη βοήθεια των συγκατέθμων ακτινολόγων να δούμε τα υπόλοιπα όργανα, δηλαδή με τις αξιολογικές τομογραφίες να δούμε όλα τα όργανα, το λιπάρι, τους πνεύμονες, το νομικές μελόγαν χρειάζεται. Πάντα βέβαια όλα αυτά με ένα μεσοκαλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σεβαστούμε την ψυχολογία της γυναίκας και να φύγει από το νοσοκομείο, σίγουρα όχι με κατάθλιψη, αλλά μια αντιμετώπιση του προβλήματος και μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Είπαμε ότι είναι πρόεδρος καρκίνος. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η έκταση της επέμβασης, φυσικά εμείς θέλουμε να κάνουμε περιορισμένες επεμβάσεις και εκτομές, αλλά αυτό δεν εξαρτάται πάντα από εμάς. Εξαρτάται από το μέγεθος του όγκου. Όσο μικρότερο, όσο είναι όγκος στην κλινική διάγνωση, είναι προς όφελος του ασθενούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κλινική πρόσκληση και ευχαριστώ. Είμαι κλινική ψυχολόγος, κλινική ψυχοθεραπεύτρια και κλινική συνεργάτη στην Ενόμενη του. Εγώ θα σας μιλήσω για τις συναισθηματικές συνέπειες του καρκίνου στη γυναίκα. Και για να μιλήσω γι' αυτό, πρώτα πρέπει να αναφερθώ στον. Πρώτα πρέπει να αναφερθώ στο διάδρομο της ψυχοφολογίας. Είναι η εξειδίκευση της διασυνδετικής ιατρικής, η οποία δημιουργήθηκε περίπου το 70. Γιατί δημιουργήθηκε? Γιατί υπήρξε μία ανάγκη να διαχωριστεί ο ψυχιατρικός ασθενής, που γνωρίζουμε στην ψυχιατρική, στην κλινική ψυχολογία, από τον ασθενή που νοσεί, που έχει, που βιώνει μια χρόνια ασθένεια όπως ο καρκίνος και που μπορεί να φέρει κάποια συμπτωματολογία ψυχιατρική ή κάποιο είδους ψυχολογικό πρόβλημα. Οπότε θέλουμε να υπήρξε η ανάγκη να διαχωριστεί, να διαχωριστούν αυτές οι δύο ομάδες. Η ψυχοφολογία λοιπόν μελετά τις ψυχολογικές και ψυχιατρικές πλευρές του καρκίνου. Είναι το πεδίο που ασχολείται με την ψυχολογική απάντηση στον καρκίνο των ασθενών, φυσικά των οικογένειών τους, αλλά και των κλινικών γιατρών που έρχονται σε επαφή με τον ίδιο το ασθενή. Προσωπώ έναν σύλλογο της Καλαμάτας, τον σύλλογο ξαναργίζω.
Είμαι πολύ υπερηφανή που είμαι σε αυτό το σύλλογο, γιατί αποτελείται περίπου από τις 300-320 κυρίες. Και όταν λέμε κυρίες, κυρίες με κεφαλαίο. Είναι πολύ δυνατές κυρίες. Έχουν, συγχωρήστε με για το τράκ, αλλά δεν είμαι συνηθισμένη, τέλος πάντων. Έχουν θέληση για τη ζωή τους και το αποδείχνουν κάθε μέρα. Είμαι υπερήφανη εγώ, σαν πολιτήμη, που τις έχω γνωρίσει, όχι μόνο τις κυρίες που έχουν νοσήσει όπως εγώ, αλλά και πολίτες εθελόντριες, γιατί ο σύλλογός μας είναι μη και... Ακούγομαι πολύ. Ο σύλλογός μας είναι μη κερδοσκοπικός. Προσπαθούμε να το συγκρατήσουμε με συνδρομές των μελών με 10 ευρώ το χρόνο η καθημεία μας. Είμαστε πολύ υπερήφανες γιατί κάνουμε έργο. Λοιπόν, για να μην σας κουράσω πολύ, τι ήθελα εγώ από εσάς, τις καλαμαριανές κυρίες. Είμαι πολύ χαρούμενη που υπήρξε αυτή η προσέλευση για την πρόληψη και για την ψηλάφιση. Πριν 4,5 χρόνια δεν είχα πρόβλημα κανένα υγείας. Δεν είχα πάει ποτέ σε γιατρό γιατί το θεωρούσα τέλος πάντων. Αυτό ήταν το μεγάλο μου λάθος. Πριν 4,5 χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο μαστού. Έφυγε εκεί κάτω από τα πόδια μου, ας μην το πω. Είμαι και λίγο έτσι, τα παίρνω στο φλού λίγο. Και ίσως αυτό με βοήθησε πολύ. Για να μην σας κουράσω πολύ, πέρασα μια άσχημη χρονιά. Αντιμετώπισα ένα θηρίο μπροστά μου και με όσες δυνάμεις μου μέναν αυτές τις λίγες που είχα, τον ενίκησα.